Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Τώρα, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα παρακολουθήσουμε τα εγγένεια της παιδικής χαράς του Δήμου Δέλτα στο πάρκο της Νέας Μαγνησίας. Συνεργασία του Δήμου Δέλτα με τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ένα έργο που κόστησε περίπου 80.000 ευρώ και φυσικά έχει όλες τις προδιαγραφές προκειμένου να μπορούν τα παιδιά της Νέας Μαγνησίας αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να χαίρονται χωρίς φόβους και χωρίς κινδύνους, καθώς η νέα παιδική χαρά είναι πιστοποιημένη έτσι ακριβώς όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές που έχει βάλει εδώ και χρόνια στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον πρέπει να τηρούνται και τηρούνται από τους Δήμους όλης της χώρας. Τη νέα πιστοποιημένη παιδική χαρά στο μεγάλο πάρκο της Νέας Μαγνησίας εγγενίασαν την Πέμπτη ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος και η πρόεδρος της κοινότητας Νέας Μαγνησίας Σοφία Καραπαύλου. Το κόστος του έργου προϋπολογισμού 240.840 ευρώ ανήλθε στο ποσό των 81.399,76 ευρώ. Το έργο της παιδικής χαράς είναι προϊόν της συνεργασίας του Δήμου Δέλτα με όμιλο εταιριών. Ένας χώρος εγκαταλειμμένος ουσιαστικά παίρνει ζωή σήμερα. Ένας υπέροχος χώρος και με την παρουσία πλέον πια της υπέροχης παιδικής χαράς νομίζω ότι η αναβάθμιση της περιοχής είναι ουσιαστική και φαίνεται. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα λειτουργήσει και το αναψυκτήριο έτσι ώστε να πάρει ουσιαστική ζωή αυτός ο υπέροχος χώρος. Είναι η τρίτη παιδική χαρά την οποία εγγενιάζουμε σήμερα στο Δήμο Δέλτα μετά από αυτήν των Διαβατών και του Καλοχωρίου. Υπάρχουν και άλλες συνεργασίες και δράσεις τις οποίες κάναμε με τα ΕΛΠΕ. Πάντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για μια πόλη ανθρώπινη. Πάντα δίνουμε προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και στη νέα γενιά. Νέα γενιά, πολιτισμός, αθλητισμός. Στα πλαίσια αυτά είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα εγκαινιάζεται η τρίτη παιδική χαρά στο Δήμο Δέλτα σε ένα πρόγραμμα που τρέχει από πέρσι και θα συνεχίσουμε και με νέες δράσεις και ελπίζω πάντα να έχουμε μια θετική συνεισφορά στην τοπική κοινωνία. Οι εργασίες και οι προτινόμενες παρεμβάσεις στην εν λόγω παιδική χαρά βασίστηκαν στις γενικές αρχές σχεδιασμού με σκοπό την πιστοποίηση και λειτουργία της και περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τον ηλεκτροφωτισμό τους, την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση διάβασης ατόμων με αναπηρία. Χαιρόμαστε πολύ, έπρεπε να γίνει κάτι, δεν υπήρχε χώρος για να παίζουν τα παιδιά. Είναι πολύ ωραία, ελπίζω να το διατηρήσουμε. Πάρα πολύ ωραίος έγινε ο χώρος, συγχαρητήρια, πολύ μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ανάπλαση και του διπλανού χώρου. Μετά την παιδική χαρά, όπως είπα, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία του αναψυκτηρίου, που σημαίνει ότι οι γονείς με τα παιδιά τους που θα έρχονται εδώ πέρα από αυτόν τον υπέροχο χώρο, όπου πλέον πια θα είναι και επίσημα από το Δήμο ένας άνθρωπος ο οποίος θα προσέχει τον καζόν, τα ραντίσματα, τα λουλούδια και να γίνει πραγματικά ένας χώρος αναψυχής, πιστεύω ότι θα γίνει το κέντρο της Νέας Μαγνησίας, μιας και πίσω από ό,τι βλέπετε εκκρεμεί μια άλλη εγκατάσταση που έχει εγκαταληφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει και εκεί κάποιες διαδικασίες. Ελπίζω να ολοκληρωθούν με την καινούργια διοίκηση, έτσι ώστε αυτός ο χώρος από εκεί που λέγανε κάποτε ότι είναι κολυμβητήριο να ολοκληρωθεί για να μπορέσει πραγματικά η περιοχή να έχει ένα κόσμημα. Η κατασκευή της παιδικής χαράς πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χορηγία του ομίλου υπό τη μελέτη και επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα. Ποικιλοτρόπως τώρα σχολιάζουν οι πολίτες το δίλημα που τίθεται από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το αν θα πάρει αυτοδυναμία το κόμμα στις εκλογές της Κυριακής ή αν θα οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογικές περιπέτειες. Θεωρούν ότι είναι εκβιαστικό ένα τέτοιο δίλημα, όπως απαντούν χαρακτηριστικά σε ερώτηση στην κάμερα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις των εκλογών. Έκκληση για μαζική προσέλευση στις κάλπες της 7ης Ιουλίου κάνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας πως εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα οδηγήσει τη χώρα ξανά στις κάλπες το 15 Αύγουστο και με απλή αναλογική. Οι πολίτες φαίνεται πάντως να μην φοβούνται εκ νέου προσφυγή στις κάλπες, ενώ ζητούν από τους πολίτες και τους πολιτικούς να σεβαστούν την ετοιμιγορία του λαού, όπως αυτή θα εκφραστεί μέσα από τις κάλπες της Κυριακής. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Το τι θέλει να πει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Το θέμα είναι ότι ο λαός θα πρέπει να ψηφίσει, να κατέβει να ψηφίσει, να αφήσει τον μπανάκι του, γιατί κρίνεται το μέλλον της χώρας μας. Και ό,τι απόφαση πάρει ο λαός, να τη σεβαστούμε όλοι και να τη σεβαστούν όλοι. Ο Μητσοτάκης σίγουρα. Υπάρχει αυτή η ησυχία για εσάς. Βεβαίως, ναι, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία από τον Μητσοτάκη σίγουρα. 100%. Διότι οι δημοτικές εκλογές δεν είναι ενδεικτικό στοιχείο για να σφιγγομετρήσουμε αν πράγματι θα υπάρχει αυτοδυναμία. Απλώς εκεί ήταν μια μικρή σφιγγομέτρηση οι δημοτικές εκλογές. Άρα, πώς σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη? Εντελώς αντίθετες από αυτά που λέει.
Δεν έχω ιδιαίτερη άποψη πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι... Συνεργίζεστε αυτή την ανησυχία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει θέμα. Συμμερίζομαι. Υπάρχει θέμα. Θέλω να ακούω για το Μητσοτάκη και ειδικά την οικογένεια αυτή. Είναι όλοι βολεμένοι και όλος ο κόσμος ψωμοπεινάει. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη ότι θα πάμε ξανά σε άλλη εκλογική αναμέτρηση. Για να πάμε. Δεν ξέρουμε. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν τη δήλωση Μητσοτάκη για νέα προσφυγή στις κάλπες εκβιαστική και δεν συμφωνούν με την ενέργεια αυτή. Αυτή είναι όλοι καιροσκόποι. Περιμένουν πώς θα επιβιώσουν. Εμείς δουλέψαμε, κουραστήκαμε και τη σύνταξή μας μας ψηλαλυδίσουν. Άμα πάει στις δεύτερες εκλογές θα χάσει Μητσοτάκης. Αυτό είναι σίγουρο. Θα χάσει, στο υπογράφω. Νομίζω πως όχι. Θα γίνουν κανονικά εκλογές τώρα και θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν την πατάμε ξανά. Άρα αυτοδυναμία. Από τώρα. Εννοείται και να μην ξαναπηγαίνουμε πάλι ξανά εκλογές και τέτοια. Όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές 7 Ιουλίου καλούν τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά και να ψηφίσουν, κάνοντας λόγο ότι στις εκλογές αυτές διακυβεύεται το μέλλον της χώρας. Ας δούμε τώρα στο επόμενο ρεπορτάζ οι Θεσσαλονικείς και πάλι ποια χαρακτηριστικά αποδίδουν στον καταλληλότερο σύμφωνα με τη γνώμη τους για πρωθυπουργό της χώρας. Σε μία από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όπου υπήρχε το ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό, που έγινε για λογαριασμό του Action 24 από την εταιρεία Pulse, καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρούσαν οι ψηφοφόροι τον Κυριακό Μητσοτάκη 34%, με διαφορά 15 μονάδων από τον Αλέξη Τσίπρα 19%. Αυτό προκύπτει και μέσα από το δικό μας ρεπορτάζ με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Ο Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο? Είναι πιο σοβαρός, έχει καθαρό πολιτικό λόγο. Τα πάντα. Ο άλλος είναι τα παραμύθια. Αλέξη Τσίπρας. Για ποιο λόγο? Για πάρα πολλούς λόγους. Ανόρθωσε την οικονομία, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, φρόντισε τους αδύναμους και ανήμπορους. Πάρα πολλοί λόγοι. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο? Δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Δεν μου δίνει εμπιστοσύνη. Το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Λόγω γιατί είναι νέο παιδί, έχει μέλλον, έχει ευθείες και οποίες, ας πούμε, ο λαός μπορεί να βοηθήσει πολλά πράγματα από αυτόν, γιατί έχει αγανάκτησε από όλα αυτά. Για μένα, τι να σας πω, είμαι απογοητευμένος μέχρι τώρα από τους διάφορους πρωθυπουργούς. Ποιος θεωρείτε ότι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή ο καταλληλότερος πρωθυπουργός για την Ελλάδα? Να σας πω, ο Τσίπρας δείχνει ότι έβαλε κάποια τάξη. Αυτός τον αναλάβει, γιατί είναι δίκαιο παιδί. Βελόπουλος. Ναι. Υπουργό. Το κατάλληλο για μένα, αλλά αφιβάλλω να το βγάλουν κι αυτόν. Ο Μητσοτάκης, με βούλα και υπογραφή. Για ποιο λόγο? Τέρμα οι άλλοι. Τέρμα. Διότι είναι ψεύτες. Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο? Κύριε που τα λέει, τα κάνει. Εντάξει. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος μπορεί κάτι να κάνει. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει νέους ανθρώπους, θα βάλει τώρα μέσα, θα κοιτάξει διαφορετικά τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας είπε θα έκανε πολλά, αλλά δυστυχώς μας ζόρισε πάρα πολύ. Μεγάλο ποσοστό όμως της τάξης του 43% είχε απαντήσει στο ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό, κανένας. Θα αναφερθώ σε τρία ονόματα. Τρικούπης, Πλαστήρας, Μακρυγιάννης. Είναι οι παλαιότεροι πίσω. Όσο για σήμερα μετά από αυτούς. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Δεν είχαμε τέτοιους ικανούς αρχηγούς. Τώρα, ποιον προθυμούμε, ποιο είναι το καλύτερο? Εκείνο που δεν έχεις. Εκείνο που δεν έρχεται. Το καλύτερο, εκτός του καλού. Εγώ δεν βλέπω κανέναν ικανό να μας βγάλει αυτή τη λάσπη. Αυτός που δεν έχει κλέψει. Οι άλλοι κλεφτεράδες, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τα έχουν κάνει λάσπη. Ο λαός πάντως πρέπει να ξυπνήσει, τίποτα άλλο. Ποιος καλά κάνει σε Ελλάδα, αυτό. Κανένας. Γιατί? Κανένας. Για ποιο λόγο? Μέχρι τώρα αυτό απέδειξαν ότι ήταν ένας πατριώτης και άξιος για την πατρίδα του. Οπότε δεν έχετε κάποια προτίμηση? Όχι. Εγώ λέω ότι όλοι είναι κλέφτες. Και αυτοί που δεν είναι κλέφτες θα μάθουν να κλέβουν. Νεότερη δημοσκόπηση πάντως της ΡΑΣ για λογαριασμό του in.gr αλλάζει τα ποσοστά πάντα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο το 49,1% θεωρεί καταλληλότερο, με τον Αλέξη Τσίπρα να τον επιλέγει το 35,3% και τον κανέναν από τους δύο το 14,9%.
Αυτή λοιπόν είναι η έρευνα και τα αποτελέσματά της όσον αφορά την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού του επικείμενου, εν πάση περιπτώσει. Στο σημείο αυτό η δική μας εκπομπή ολοκληρώθηκε. Η επικαιρότητα και τα ρεπορτάζ στις 9 στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων με τον Σάκη Μόσχη. Νωρίτερα από τις 8.30 στις αναλύσεις όλη η πολιτική επικαιρότητα για να ολοκληρωθεί και αυτή η προεκλογική περίοδος. Την Κυριακή 7 Ιουλίου οι πολίτες καλούνται στις κάλπες για να ψηφίσουν για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Οι κάλπες ανοίξουν στις 7. Θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Η εφαρμογή «Μάθε που ψηφίσεις» είναι ήδη διαθέσιμη εδώ και 3 ημέρες στο site του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να δει ο καθένας, καθώς υπάρχουν μικροαλλαγές λόγω του γεγονότος ότι είναι λιγότερα τα εκλογικά τμήματα σε αυτές τις εκλογές. Οπότε, για να μην ταλαιπωρήσετε, μπείτε, δείτε, ενημερωθείτε που ψηφίζετε για να πάτε κατευθείαν. Και πάνω απ' όλα, αυτό που αναφέρουν όλοι και προτρέπουν στους πολίτες, φτάστε στην κάλπη, ψηφίστε. Η αποχή δεν είναι λύση, όπως συνηθίζουμε να λέμε όταν θέλουμε να έχουμε την συνέστηση της δημοκρατίας. Την Κυριακή, 7 Ιουλίου, την Κυριακή των εκλογών, θα είμαστε κοντά σας με το επιτελείο του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις 7 το απόγευμα που θα κλείσουν οι κάλπες, ένα μαραθώνιο μετάδοση των αποτελεσμάτων με τον Σάκη Μόσχη στο στούντιο. Εκλεκτούς καλεσμένους, ζωντανές ανταποκρίσεις από τα εκλογικά κέντρα και από τα πολιτικά γραφεία των υποψηφίων, μέχρι φυσικά να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα το βράδυ αργά της Κυριακής. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.